Πιο κοντά στον επαναπροσδιορισμό των σημείων συγκέντρωσης του πληθυσμού σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, φαίνεται ότι φέρνει η άσκηση Μίνωας 2024 τις αρχές υπό το βάρος του μεγάλου κενού που σήμερα διαπιστώθηκε στην άσκηση, με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ότι δεν είναι δυνατόν τέτοια σημεία, όσο υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι, να βρίσκονται σε παραλιακές ζώνες. Ξέρουμε τα προβλήματα που υπάρχουν και ξέρουμε πώς θα επιχειρήσουμε πάνω σε αυτά τα προβλήματα, θα τα αναλύσουμε έτσι ώστε να προταθούν νέοι χώροι οι οποίοι να μην έχουν τον κίνδυνο τσουνάμι. Όπως δήλωσε ο κύριος Λέκας, που εξ αρχής ξεκαθάρισε ότι στόχος της άσκησης ήταν και είναι να εντοπιστούν τα όποια τροτά σημεία, ήδη υπάρχουν πρώτες σκέψεις για τέτοιες διαφοροποιήσεις επικεντρωμένες και στα σημεία συγκέντρωσης του πληθυσμού γενικώς, αλλά και σε σημεία όπως σχολεία σε παραλιακές ζώνες, που επίσης χρειάζεται επανασχεδιασμός για τις οδηγίες που θα ακολουθηθούν σε περίπτωση σεισμού και κυρίως τσουνάμι. Πολλές σχολικές μονάδες στην Κρήτη είναι δίπλα στο κύμα, θα έλεγε κανένας, και εκεί θα πρέπει να εφαρμοστούν ειδικά σχέδια. Έχω αντιμετωπίσει ένα τέτοιο σχέδιο στην Ιουάτη, στην Ιαπωνία. Εκεί, στο τσουνάμι του 2011, είχαμε πάρα πολλές απώλειες μαθητών από λάθος σχεδιασμό, και βεβαίως όλα αυτά τα παραδείγματα θα αποτελέσουν οδηγό έτσι ώστε να ανασχεδιάσουμε τους χώρους συγκέντρωσης στην παράκτια ζώνη για την προσβολή από τσουνάμι. Συγκεντρωμένοι και σήμερα στο Περιφερειακό Συντονιστικό Όργανο, στο Πολιτιστικό Κέντρο και σε άμεση επικοινωνία με τα τοπικά συντονιστικά σε Ηράκλειο και Λασίθι, οι φορείς επιχειρούσαν να δώσουν οδηγίες και να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των έκτακτων καταστάσεων μετά το σεισμό των 7,2 Ρίχτερ με επίκεντρο θαλάσσια περιοχή βόρεια του Ηρακλείου, όπως τουλάχιστον προέβλεπε το σενάριο της άσκησης. Έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα τα αποτιμήσουμε αύριο. Αύριο θα είναι η αποτίμηση της άσκησης εν θερμό, όπως λέγεται, και στη συνέχεια, σε ένα μήνα περίπου, θα γίνει η αποτίμηση της άσκησης εν ψυχρό, έτσι ώστε να καταδειχθούν όλα τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, όλες οι διαναμίες, όλες οι προτάσεις που υπάρχουν. Σιρήνες πυροσβεστικών οχημάτων και ασθενοφόρων ήχησαν στα αλληνοπεράματα, όπου μετά τα Ρίχτερ ακολούθησε διαρροή έφλεκτων υλικών, εκδηλώθηκε πυρκαγιά και τραυματίστηκαν περισσότερα από 14 άτομα. Ο χώρος του εργοστασίου ακινώθηκε, ενώ στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν τις φλόγες και τη διαρροή. Μάλιστα, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε χώρο που στήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά δίπλα στο εργοστάσιο, με σκοπό να αντιμετωπιστούν άμεσα. Μετά τα μηνύματα από το 112, εκένωση έγινε και στο κτίριο της περιφέρειας Κρήτης στο Ηράκλειο. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά εκενώθηκαν και τα σχολεία, με τους μαθητές να παραμένουν στις αυλές.